Νομίζω ότι μπορούμε να αρχίσουμε. Μακαριότατε Αρχιεπίσκοπε Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριε Ιερώνυμε. Εξοχότατε Υπουργέ Εξωτερικών, κύριε Δένδια. Αξιότιμε Υπουργέ Εθνικής Αμήνης, κύριε Παναγιωτόπουλε. Αξιότιμε Υπουργέ Παιδείας και Θρησκευμάτων, κύριε Κεραμέως. Αξιότιμε Αντιπρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων, κύριε Νικήτα Κακλαμάνη. Αξιότιμοι κύριοι βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, εντιμότατοι κύριοι εκπρόσωποι των δικαστικών αρχών, αξιότιμοι αρχηγοί ΓΕΘΑ, κύριε Φλόρε, ενδοξότατε κύριοι αρχηγοί ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ, αγαπητοί συνάδελφοι ακαδημαϊκοί, εκλεκτοί προσκεκλημένοι. Σήμερα η Ακαδημία Αθηνών υποδέχεται μεταξύ των τακτικών μελών της τον καθηγητή Προκόπη Παυλόπουλο, τέως πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Υποδέχεται όχι τον πολιτικό άνδρα, αλλά τον διακεκριμένο νομικό επιστήμονα που διήγησε μια λαμπρή πορεία και ως πολιτικός άνδρας. Για την επιστημονική πορεία και το επιστημονικό έργο του κυρίου Παυλόπουλου θα ακούσουμε την εισήγηση του αρμοδιότερου εμού συναδέλφου Απόστολου Γεωργιάδη. Υποδεχόμενος όμως τον κύριο Παυλόπουλο, επιτρέψτε μου μερικές επισημάνσεις. Καταρχάς σημειώνω ότι ως διακεκριμένος επιστήμονας που ανέλαβε και πολιτιακά αξιώματα ακολουθεί τους αείμνηστους ακαδημαϊκούς Παναγιώτη Κανελόπουλο και Κωνσταντίνο Τσάτσο που εκλέχθηκαν μάλιστα ενώ ευρίσκονταν ακόμα στην ενεργό πολιτική δράση. Έπειτα δεν μπορώ να μην αναφέρω ότι στην έδρα του Δημοσίου Δικαίου ο κ. Παυλόπουλος ακολουθεί τρία μέλη της Ακαδημίας με τα οποία συνδέθηκε ο ίδιος πολύ στενά. Πρώτα τον Μιχαήλ Στασινόπουλο, επίσης τέως πρόεδρο της Δημοκρατίας,
εκ των θεμελιωτών του ελληνικού διοικητικού δικαίου, τόσο ως μέλος και πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, αλλά και ως καθηγητή, ο οποίος κατήφθηνε τον κύριο Παυλόπουλο στα πρώτα νομικά του βήματα. Ύστερα τον Αριστόβουλο Μάνεση, με τον οποίο συνδέθηκε στενά κατά τη θητεία του ως νέος πανεπιστημιακός στη Νομική Σχολή Αθηνών. Τέλος, τον πρόσφατα εκλειπώντα Επαμεινώντα Σπηλιωτόπουλο, ο οποίος τον εισηγήθηκε ως υφηγητή στη Νομική Σχολή Αθηνών και απετέλεσε, θα μπορούσαμε να πούμε, τον Έλληνα δάσκαλό του. Και οι τρεις εκλειπώντες συνάδελφοι επηρέασαν τον κύριο Παυλόπουλο σε διαφορετικά επίπεδα. Ο Στασινόπουλος στην καθαρότητα και γλαφυρότητα του επιστημονικού λόγου. Ο Μάνεσης στην προσήλωση στο θετικό πνεύμα του συντάγματος και την εγγυητική του λειτουργία. Ο Σπηλιωτόπουλος στην αυστηρή δόμηση των ενιών του διοικητικού δικαίου και στη στενή παρακολούθηση και κριτική αντιμετώπιση της νομολογίας. Τέλος, ως φιλόλογος ο ίδιος, δεν μπορώ να μην σταθώ στη σημασία που έχει η ελληνική γλώσσα για τον κύριο Παυλόπουλο. Ο ίδιος είναι ένας πολύ προσεκτικός χρήστης της, τόσο ως ρήτορας στον προφορικό λόγο, όσο και στα γραπτά του, όπου με τη χρήση συνήθως του αυστηρού γαλλικής καρτεσιανής προέλευσης διμερούς πλάνου, κατορθώνει να συνδυάζει τη λογιοσύνη με το εύληπτο. Πέρα όμως από αυτό, ο κ. Παυλόπουλος είναι εξ εκείνων που κίδεται ειλικρινώς της ελληνικής γλώσσας, ως μνημείου της ευρωπαϊκής κουλτούρας και στοιχείου της αδιάσπαστης συνέχειας του έθνους μας, στοιχείου σε τελική ανάλυση της ίδιας της ευρωπαϊκής μας ταυτότητας. Κύριε συνάδελφοι, η Ακαδημία Αθηνών είναι ευτυχής που σας καλωσορίζει και σας απευθύνει τις θερμότερες ευχές της. Ο ακαδημαϊκός κύριος Απόστολος Γεωργιάδης θα παρουσίαζε εκτενέστερα το έργο σας και τις λοιπές επαγγελματικές σας δραστηριότητες, αλλά για λόγους υγείας δεν θα παραστεί. Ανταυτού με ιδιαίτερη χαρά θα σας παρουσιάσει ο αντεπρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, κύριος Μιχάλης Σταθαούπουλος. Παρακαλώ τον αντιπρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών, κύριο Μιχάλη Σταθόπουλο, να ανέλθει στο βήμα. Δεν θα παρουσιάσω ο ίδιος το κείμενο, το έργο του νέου ακαδημαϊκού. Θα σας διαβάσω το κείμενο του κυρίου Γεωργιάδη. Κύριε Πρόεδρε της Ακαδημίας, κυρίες και κύριοι, είναι η προσφώνηση του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος βέβαια δεν γνώριζε ποιοι θα προσέλθουν. Προσθέτω, μακαριότατε, κυρία και κύριοι υπουργοί, κύριε αντιπρόεδρε της Βουλής, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Το κείμενο του κυρίου Γεωργιάδη. Με ιδιαίτερη χαρά ανέλαβα, κατ' εντολή της συγκλήτου, να παρουσιάσω το επιστημονικό έργο του νέου ακαδημαϊκού κυρίου Προκόπη Παυλόπουλου κατά τη σημερινή επίσημη υποδοχή του στον ωραίο αυτό χώρο της Ακαδημίας Αθηνών. Ο Προκόπης Παυλόπουλος γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 1950 από πατέρα φιλόλογο και μητέρα οικοκυρά, αδελφή θεολόγου, του μετέπειτα πρώτου Μητροπολίτη της Νεοσύστατης Μητροπόλεως Γαλλίας, Μελετίου Καραμπίνη. Μετά τις εγκύκλειες σπουδές στη γενέτειρα του Πόλη, εισήχθη κατόπιν εξετάσεων στη Νομική Σχολή του Αθήνης Πανεπιστημίου, από την οποία αποφύτησε με άριστα το 1973. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σπουδές του στο Παρίσι και συγκεκριμένα στο Πανεπιστήμιο Paris 2, από το οποίο το 1974 έλαβε το DEA du droit public και το 1977 αναχωρεύθηκε αριστούχος διδάκτορ με βάση τη διατριβή La Directive en droit administratif, ελληνιστή κατά ελεύθερη απόδοση, κατευθυντήρια διοικητική πράξη. Η πανεπιστημιακή του συνεργασία άρχισε το 1982 με την εκλογή του από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ως υφηγητή του διοικητικού δικαίου, ύστερα από έγκριση της επιφυγησία διατριβής του με θέμα η συνταγματική κατοχήρωση της ασκήσεως ακυρώσεως, μια σύγχρονη άποψη του κράτους δικαίου, εισηγουμένου του καθηγητή και μετέπειτα ακαδημαϊκού Επαμεινώντα Σπηλιωτόπουλου. Μετά από διαδοχικές κρίσεις στις βαθμίδες του επίκουρου καθηγητή και του αναπληρωτή καθηγητή, εξελέγει το 1989 καθηγητής της ίδιας σχολής. Έχει διδάξει ως επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Παντεών Ασάς στο Παρίσι και στη Νομική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.
Την περίοδο 1991-1992 διατέλεσε διευθυντής του τομέα δημοσίου δικαίου της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει ανακηρυχθεί επίτιμος διδάκτορ σε διάφορα πανεπιστήμια, μεταξύ των οποίων της Σορβόνης, της Κοίμπρα Πορτογαλίας, της Κύπρου και άλλα. Μετά το πέρας της θητείας του στη νομική σχολή το 2017, του απονεμήθηκε ο τίτλος τόσο του ομότιμου όσο και του επίτιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών και υπό τις ιδιότητες αυτές εξακολουθεί να μετέχει στις παραδόσεις και τα σεμινάρια του τομέα δημοσίου δικαίου της σχολής, κυρίως σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Ως πανεπιστημιακός δάσκαλος, ο Προκόπης Παυλόπουλος τίμησε την ιδιότητα αυτή με την ενεργό παρουσία του στις αίθουσες και τα αμφιθέατρα της νομικής σχολής και με μεγάλη απήχηση στη φοιτητιώσα νεολαία. Είχε το χάρισμα να σαγηνεύει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που συνέρεαν κατά εκατοντάδες τα μαθήματά του. Τον χαρακτήριζε η ικανότητα να καθιστά κατανοητές και τις πιο δύσκολες έννοιες του δημοσίου δικαίου και να κάνει τον δικαιϊκό αυτόν κλάδο όχι απλώς προσιτό, αλλά και ιδιαίτερα προσφυλή στους νέους νομικούς. Εμείς οι παλαιότεροι απόφοιτοι της σχολής, που δεν είχαμε ευτυχήσει να διδαχθούμε με παρόμοιο τρόπο το δημόσιο δίκαιο, παρακολουθήσαμε με έκπληξη, αλλά φυσικά και με χαρά, αυτή την ξαφνική άνθηση της διδασκαλίας του κλάδου αυτού στους κόλπους της σχολής μας. Ενθυμούμε ότι ήταν τέτοια η φήμη του Προκόπη Παυλόπουλου ως επιτυχημένου και αγαπητού πανεπιστημιακού δασκάλου, ώστε όταν το 1996 μου ανακοίνωσε ότι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής του πρότεινε να ασχοληθεί με την πολιτική, η αντίδρασή μου ήταν ότι από την καταφατική απάντησή του σίγουρα θα ζημιωθούν το πανεπιστήμιο και η νομική επιστήμη. Από την πρόγνωσή μου αυτή επαληθεύθηκε δυστυχώς το πρώτο σκέλος, αφού για μεγάλα χρονικά διαστήματα έλειψε πράγματι από τους φοιτητές εξαιτίας της πολιτικής. Έλειψε ο φωτισμένος δάσκαλος. Ευτυχώς δεν επαληθεύθηκε ο δεύτερος φόβος μου, γιατί ο Προκόπης Παυλόπουλος δεν εγκατέλειψε ποτέ την ενασχόλησή του με την επιστήμη του δημοσίου δικαίου. Πράγματι, το επιστημονικό έργο του νέου ακαδημαϊκού είναι εκτεταμένο και υψηλού επίπεδου, αποτελούμενο από μονογραφίες, μελέτες, εγχειρίδια, γνωμοδοτήσεις και συμβολές στην ερμηνεία και την διερεύνηση βασικών θεσμών του δημοσίου δικαίου. Δεν είναι βέβαια δυνατόν να απαριθμίσω τις πολυάριθμες επιστημονικές εργασίες του, αρκετές των οποίων υπερβαίνουν μάλιστα το πλαίσιο του δημοσίου δικαίου. Στον λίγο χρόνο που έχω στη διάθεσή μου, θα περιοριστώ ως αστικολόγος στη μνήα της δίτομης μονογραφίας του για την αστική ευθύνη του δημοσίου, έναν από τους βασικούς επανορθωτικούς θεσμούς του δικαίου, χωρίς τον οποίο δεν νοείται ούτε η αρχή της νομιμότητας. Στο πρώτο μέρος του έργου αυτού, ο συγγραφέας αναλύει την έννοια και τη σημασία της αστικής ευθύνης του δημοσίου, καταλήγοντας στο ότι πρόκειται για θεσμό που βρίσκει συνταγματικό αίρισμα στην αρχή της ισότητας των πολιτών ενώπιον των δημόσιων βαρών, κατεξοχήν στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 4 του Συντάγματος. Το συνταγματικό αυτό αίρισμα επηρεάζει ευθέως και τις προϋποθέσεις του παραδεκτού της αγωγής αποζημίωσης, αλλά και τους λόγους του νόμου και ουσία βασίμου αυτής κατά την εκρήκασή της από τον αρμόδιο δικαστή. Στο δεύτερο τόμο του έργου, ο συγγραφέας ερευνά σε βάθος τις θετικές προϋποθέσεις της αστικής ευθύνης του δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και επισημαίνει τη θεμελιώδη διαφορά μεταξύ του υποκειμενικού χαρακτήρα της αστικής ευθύνης κατά τις διατάξεις του άρθρου 914 του Αστικού Κώδικα και της αντικειμενικής αστικής ευθύνης του δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου με βάση τις διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του εισαγωγικού νόμου του Αστικού Κώδικα. Στο σημείο αυτό πρέπει όμως να σταματήσω, γιατί η απόψινή βραδιά ανήκει στο νέο ακαδημαϊκό και αυτού την ομιλία θα αδειμονείτε ασφαλώς να ακούσετε. Πριν κατέλθω όμως του βήματος, επιτρέψατε μου να απευθύνω δύο λόγια προσωπικά στο νέο μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Αξιότιμε κύριε συνάδελφε, αγαπητέ Προκόπη, κατά ευτυχή συγκυρία το 1989 ως πρόεδρος του Τμήματος Νομικής
ομιλεί ο κύριος Γεωργιάδης, όχι εγώ, σε υποδέχθηκα στις τάξεις των καθηγητών της περιονίμου σχολής μας. Σήμερα, 33 χρόνια έκτοτε, με εμφανή τα σημάδια του διαδραμώντος χρόνου, έχω τη χαρά να σε υποδέχομαι στο ανώτατο πνευματικό ίδρυμα της χώρας, που για λόγους καθαρά ιστορικούς ονομάζεται Ακαδημία Αθηνών, ενώ στην πραγματικότητα είναι η Ακαδημία της Ελλάδος και κατ' επέκταση η Ακαδημία του Έθνους των Ελλήνων οπουδήποτε γης. Η κρίση αξιών που χαρακτηρίζει σήμερα την ελληνική κοινωνία και όχι μόνο αυτή, δεν ήταν δυνατόν να μην επηρεάσει και το ίδρυμά μας, το οποίο δεν είναι άλλο παρά ένα από τα βασικά κύτταρα εκείνης. Ανθρώπινες αδυναμίες και ανίκειες συμπεριφορές δεν λείπουν δυστυχώς και από το ανώτατο πνευματικό ίδρυμα της χώρας μας. Οι καιροί είναι όμως κρίσιμοι και οι προσδοκίες της ελληνικής κοινωνίας μεγάλες. Η υποδοχή απόψε του νέου ακαδημαϊκού, καθώς και εκείνη των άλλων που θα ακολουθήσουν τις προσεχείς εβδομάδες, πρέπει να αποτελέσουν αφορμή αναστοχασμού. Όλα τα μέλη του Ιδρύματος, παλαιά και νέα, οφείλουμε να αναλογιστούμε και συγχρόνως να υπερασπιστούμε τον ρόλο της Ακαδημίας Αθηνών. Το χρέος μας δεν εξαντλείται στην παραγωγή και διάχυση νέας επιστημονικής γνώσης, καθώς και την παραγωγή των γραμμάτων και τεχνών. Οφείλουμε ακόμη με τη στάση μας και με λόγο διαυγή, τολμηρό και ψύχραιμο, να δώσουμε το παράδειγμα προς όλους και ιδίως στη νέα γενιά. Να στοχεύουμε στην πνευματική και εθνική περισυλλογή και να υπερασπιζόμαστε αδιαλείπτως τις θεμελιώδεις αρχές και αξίες του ελληνικού πολιτισμού, στο επίκεντρο του οποίου βρίσκονται πάντοτε ο άνθρωπος, η δημοκρατία και η κοινωνική δικαιοσύνη. Σας ευχαριστώ και εκ μέρους του κ. Γεωργιάδη. Ευχαριστούμε τον κύριο Σταθόπουλο, δηλαδή τον κύριο Γεωργιάδη, για την παρουσίαση του νέου ακαδημαϊκού. Κύριε συνάδελφε, θα σας περιβάλλω τώρα με το διάσημο της Ακαδημίας. Μαγαριότατε, σεβασμιότατοι, κύριοι Υπουργοί, κύριοι Βουλευτές, κύριοι εκπρόσωποι των δικαστικών αρχών, κύριοι συνάδελφοι στην ακαδημαϊκή κοινότητα, την οποία ουδέποτε εγκατέλειψα, ακόμα και κατά τις περιπέτειες του πολιτικού μου βίου, κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου στην αρχή αυτής της εισιτήριας ομιλίας μου, του εισιτήριου λόγου μου, να απευθυνθώ στην Ακαδημία Αθηνών, στον πρόεδρό της, τον κύριο Ρεγκάκο, στον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Ζερεφό, στον επερχόμενο πρόεδρο, κύριο Μιχάλη Σταθόπουλο, σε όλα τα μέλη τα οποία μου επιταψίλευσαν τη μεγάλη τιμή να με συγκαταλέγουν σήμερα στη χωρία των ακαδημαϊκών. Πρέπει να τους διαβεβαιώσω για μια ακόμη φορά ότι είναι τεράστια η τιμή αυτή μεν για μένα. Πλην όμως ουδέποτε θεώρησα, ούτε πρόκειται να θεωρήσω αυτή τη τιμή ως μια καταξίωση η οποία μου επιτρέπει να επαναπαύουμε σε ανύπαρκτες άλλωστε πνευματικές δάφνες.
Για μένα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και αυτό δεσμεύομαι μπροστά σας να το τηρήσω ως το τέλος του βίου μου. Η πορεία μου στην Ακαδημία, όσο μου το επιτρέπουν οι δυνάμεις μου, είναι μια διαρκής άσκηση. Άσκηση πνεύματος, γιατί αυτός είναι ο ρόλος του ακαδημαϊκού. Να υπηρετεί την παιδεία, να θεραπεύει τις επιστήμες στον τομέα του, αλλά και επιπλέον να συμβάλλει σε κάτι άλλο, το οποίο θεωρώ κρίσιμο, ιδίως σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς, και για την πατρίδα μας και για την ευρωπαϊκή μας οικογένεια, γενικότερα για τον πολιτισμό μας. Στην ανάπτυξη του δημόσιου λόγου εκ μέρους της Ακαδημίας, ο οποίος σηματοδοτεί την αποστολή της για την υπεράσπιση της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου, εν τέλει δε του ανθρώπου, της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης και ιδίως της κοινωνικής δικαιοσύνης. Γιατί η Ακαδημία πρέπει να έχει δημόσιο λόγο, όχι κομματικό, ούτε καν πολιτικό υπό τη στενή του όρου έννοια, αλλά δημόσιο λόγο. Λόγο ο οποίος κατευθύνεται προς την διάσωση των αντιρρήτων της δημοκρατίας, που σήμερα το τονίζω και να μην παρεξηγηθώ, το επαναλαμβάνω, δεν αφορά μόνο τον τόπο μας. Είναι ένα γενικότερο σύμπτωμα, το οποίο πραγματικά πρέπει να μας βάλει σε πολλές σκέψεις για τις αιτίες, αλλά για το τι είναι εκείνο το οποίο οφείλουμε να πράξουμε. Στο πλαίσιο αυτό ακριβώς διάλεξα και την ομιλία της σημερινή, τον εισιτήριο λόγο μου. Μια πτυχή του κράτους δικαίου και της αρχής της νομιμότητας, θεμελιώδης πτυχή, της κανονιστικής διαστάσεις, της συνταγματικής κατοχύρωσης, της αστικής ευθύνης του δημοσίου. Ξεκινώ πρώτα-πρώτα από τη ρύθμιση που υπάρχει. Οι δάσκαλοι μας αστικολόγοι, μεταξύ των οποίων ο κύριος Μιχάλης Σταθόπουλος, ο κύριος Απόστολος Γεωργιάδης και με ευτυχής που είμαι σήμερα μαζί τους, μας δίδαξαν από το πρώτο έτη της νομικής σχολής. Στον εισαγωγικό νόμο του αστικού κώδικα, γιατί δεν είναι αμιγός θέμα αστικού δικαίου και σοφάοι συντάκτες τότε του αστικού κώδικα ενέβαλαν τη διάταξη περί αστικής ευθύνης, υπάρχει το άρθρο 105, το οποίο ρυθμίζει την αστική ευθύνη του δημοσίου. Όταν μιλώ περί αστικής ευθύνης του δημοσίου, μιλώ για την αστική ευθύνη του κράτους γενικότερα και των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όταν δουλούν στο πλαίσιο άσκησης δημόσιας εξουσίας. Γιατί υπάρχει αυτή η ειδική ρύθμιση. Ενώ αντιθέτως, όταν το κράτος ή τα νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα λειτουργούν ως φίσκους, τότε στην περίπτωση αυτή, όταν δηλαδή διαχειρίζονται ιδίως την ιδιωτική τους περιουσία, λειτουργούν κατά τους κανόνες του ιδιωτικού δικαίου και ιδίως κατά τους κανόνες περί νομικών προσώπων. Μένω μόνο στο κομμάτι της άσκησης δημόσιας εξουσίας και της αστικής ευθύνης, που έχει σημαντική ιδιομορφία. Έμεινα κατάπληκτος, ξέρετε, από τα πρώτα χρόνια της φοιτητικής μου ζωής, διαβάζοντας τις διατάξεις ή ορθότερα τη διάταξη του άρθρου 105 του εισαγωγικού νόμου του αστικού κώδικα. Με απλά λόγια. Το κράτος ευθύνεται για τις παράνομες πράξεις, παραλήψεις ή υλικές ενέργειες των οργάνων του κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας, εφόσον έχει παραχθεί ζημία και εφόσον υπάρχει αιτιώδη συνάφεια μεταξύ της παρανομίας και της ζημίας και υπό τον όρο ότι η παραβιαστής αδιάταξη δεν έχει τεθεί για χάρη του γενικού συμφέροντος, λέει ο αστικός κώδικας, ορθότερα του δημόσιου συμφέροντος. Πέντε γραμμές. Πέντε γραμμές που με εντυπωσίαζαν πάντοτε, ιδίως όταν αργότερα αποφάσισα να ασχοληθώ στην τελική μου, πριν την καθηγεσία μου, μονογραφία για την αστική ευθύνη του δημοσίου. Αυτή η imperatoria brevitas, αυτή η καθαρότητα της διατύπωσης των συντακτών του αστικού κώδικα, ήταν κάτι το οποίο πραγματικά με οδηγούσε πάντοτε, ζηλεύοντας, ας το πω έτσι, το πώς εκείνοι οι άνθρωποι κατάφεραν σε τόσες λίγες λέξεις να διατυπώσουν μια τόσο βαθιά έννοια, να την κρατήσουν επίκαιρη και να της δώσουν τη δυνατότητα, όχι απλώς και μόνο να παραμένει επίκαιρη και σήμερα, αλλά να καθοδηγεί τον νομοθέτη, ακόμα δε και το δικαστή, κατά την άσκηση του δικαιοδοτικού του έργου στο πλαίσιο της ερμηνείας του συντάγματος. Γιατί οφείλω να πω ότι
Αυτές οι διατάξεις του αστικού κώδικα, όταν ήταν υπόθηκαν, από τον Παλί, τον Τριανταφυλόπουλο και άλλους, τότε δεν μπορούσε να συζητήσει κανείς για συνταγματική κατοχύρωση της αστικής ευθύνης του δημοσίου. Πράγματι, το σύνταγμα της εποχής, θυμηθείτε ότι ο αστικός κώδικας μπήκε σε εφαρμογή στις 23 Φεβρουαρίου του 1946, 110 χρόνια, κύριε Πρίτανη, αν δεν κάνω λάθος, από τότε που άφησε την τελευταία προσπάθεια ο Λούντβιχ φον Μάουρερ, όταν ξεκίνησε τότε μέσα από τα έθιμα, αλλά δεν πρόλαβε φυσικά να την ολοκληρώσει. 110 και πλέον χρόνια. Τότε λοιπόν δεν υπήρχε έννοια συνταγματικής κατοχύρωσης. Και όμως διατύπωσαν τη διάταξη σαν να ήταν έτοιμη η διάταξη αυτή να βρει το συνταγματικό της αίρισμα αργότερα και χωρίς ρητή διατύπωση μέσα από το ίδιο το ΣΥΤΑ. Τόσο τέλεια ήταν η διατύπωση εκείνη. Θυμίζω δε ότι δεν χρειάστηκε στην πορεία του χρόνου, όταν κατοχυρώθηκε συνταγματικός από την ομολογία των δικαστηρίων η αστική ευθύνη του δημοσίου, δεν χρειάστηκε και ούτε φαντάζομαι ότι χρειάζεται κανένας είδους ρητή συνταγματική κατοχύρωση. Είναι πολύ καλύτερη η πλειάδα των διατάξεων που θα σας αναφέρω στη συνέχεια μέσα από την ιονίδια πλαστική δύναμη του δικαστή παρά να υπάρχει μια ρητή διατύπωση. Γιατί όπως ξέρουμε και όσοι έχουμε την εμπειρία, πολλές φορές ξέρετε, ο δικαστής στην ομολογία είναι προπομπός για την κατοχύρωση διατάξεων του Συντάγματος. Και όταν κατοχυρώνονται αυτές οι διατάξεις από το Σύνταγμα, τότε παθαίνουν ένα είδος μαρασμού. Μαρασμού του μεγαλείου της συνταγματικής τους κατοχύρωσης. Ενώ όταν διεκδικούν μέσα από την ομολογία των δικαστηρίων τη συνταγματική κατοχύρωση, τότε παραμένει πολύ ζωντανή αυτή η διαπλαστική δύναμη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το άρθρο 20, παράγραφος 2 του Συντάγματος για το δικαίωμα υπερασπίσεως, που ο Μιχαήλης Στασινόπουλος καθιέρωσε με τους άλλους Συμβουλίου Επικρατείας στην περίφημη δίκη των δικαστών κατά τη διάρκεια της δικτατορίας μέσα από γενικές αρχές του δικαίου και που όταν μπήκε στο Σύνταγμα απόκτησε πολύ μικρότερη εμβέλεια από όσο είχε πριν. Συρρυκνώθηκε. Γι' αυτό και δεν πιστεύω ότι χρειάζεται συνταγματική κατοχύρωση ρητή παρά εκείνη που έχει η νομολογία διαμορφώσει. Οι διατάξεις λοιπόν αυτές καθιερώνουν 7 προϋποθέσεις για να υπάρχει αστική ευθύνη να υποχρεούται σε αποζημίωση, δηλαδή το δημόσιο, όταν υπάρχει ζημία. Πρώτη προϋπόθεση, να έχουμε πράξη παράληψη υλική ενέργεια οργάνου του δημοσίου. Δεύτερον, αυτή να ανήκει σε όργανα του δημοσίου. Τρίτον, κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας. Τέταρτον, πρέπει να είναι παράνομη ή οποιασδήποτε μορφής παρανομία και αν συντρέχει. Επέκεινα, πρέπει να παράγει ή να προκαλεί ζημία. Πρέπει επίσης να υπάρχει αιτιώδη συνάφεια μεταξύ της παρανομίας και της ζημίας. Και τέλος, δεν πρέπει η παραβιαστή σε διάταξη να έχει τεθεί για χάρη αποκλειστικός, όπως έχει πει η νομολογία, του δημόσιου συμφέροντος. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις που ο δικαστής καθημερινά και οι δικηγόροι καθημερινά στην πράξη αντιμετωπίζουν για να τεθεί σε εφαρμογή ο μηχανισμός της αστικής ευθύνης του δημοσίου. Αυτή η αστική ευθύνη του δημοσίου, αυτός ο θεσμός, σε άλλα κράτη κατοχυρώνεται συνταγματικός, παραδείγματος χάρη στο θεμελιώδη νόμο της Βόνης, το Γερμανικό Σύνταγμα στο άρθρο 34, στο άρθρο 28 του Ιταλικού Συντάγματος του 1949. Σε εμάς δεν χρειάστηκε η συνταγματική κατοχύρωση. Η συνταγματική κατοχύρωση τη βρήκε σχετικά νωρίς ο ίδιος ο δικαστής, προζήτητας αυτό το συνταγματικό αίρισμα με τις συνέπειες που θα αναπτύξω στη συνέχεια. Επικρατούσαν η εντύπωση ότι η αστική ευθύνη έχει μία και μόνη συνταγματική βάση. Στην πραγματικότητα, σήμερα, αν θέλουμε να αναλύσουμε, και αυτή είναι η όποια δική μου συμβολή ενώπιον σας και ενώπιον της Ακαδημίας Αθηνών, η βάση, η συνταγματική, είναι τετραπλή. Στην πραγματικότητα έχει 4 βάσεις εκ του συντάγματος, αμέσως ή εμέσως, η αστική ευθύνη του δημοσίου. Πρώτη βάση είναι αυτή καθεαυτή η έννοια του κράτους δικαίου και της αρχής νομιμότητας. Το κράτος δικαίου είναι θεμελιώδης πυλώνας της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Το κράτος δικαίου είναι η αντιρρίδα της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Χωρίς τη διάκριση των εξουσιών και το κράτος δικαίου δεν υπάρχει αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Ακριβώς το κράτος δικαίου λοιπόν είναι εκείνο το οποίο προϋποθέτει την ύπαρξη αστικής ευθύνης του δημοσίου όταν παρανομεί το δημόσιο. Γιατί? Διότι το κράτος δικαίου στηρίζεται σε μια βασική έννοια της δικαιοσύνης, την έννοια
της επανορθωτικής δικαιοσύνης. Και γιατί αυτό? Απλά, όπως ξέρουμε όλοι, ακόμα και εκείνοι που δεν έχουν φοιτήσει την νομική σχολή, δεν γνωρίζουν νομικά. Όλοι γνωρίζουμε ότι το κράτος δικαίου στηρίζεται στην έννοια της δικαιοσύνης, που είναι πολυσήμαντη. Γιατί δεν υπάρχει μόνο η δικαιοσύνη η αναλογική κατά Αριστοτέλη, η συμμεταχείριση ισοδός όμοιων καταστάσεων και αν η συμμεταχείριση ισοδός όμοιων καταστάσεων. Δεν υπάρχει μόνο η διανεμητική δικαιοσύνη, η οποία προσυδειάζει δύο στα δικαιώματα τα οποία έχουν παροχές, όπως είναι τα κοινωνικά δικαιώματα κατά το Σύνταγμα. Θεμελιώδης έννοια της δικαιοσύνης είναι και η επανορθωτική δικαιοσύνη ως επανορθωτικός μηχανισμός στην περίπτωση κατά την οποία παραβιάζεται η αρχή της ισότητας. Αυτός ο επανορθωτικός μηχανισμός υπάρχει και θα υπάρχει πάντοτε, γιατί χωρίς αυτόν, χωρίς να υπάρχει αυτός ο μηχανισμός, από εκεί και πέρα η ίδια η αρχή της ισότητας καταραίει. Η αστική ευθύνη λοιπόν του δημοσίου, όπως σας την περιέγραψα σύντομα προηγουμένως μέσα από τις διατάξεις του άρθρου 105 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα, δεν είναι τίποτε άλλο παρά αυτό που τόνισα τώρα, δηλαδή ένας μηχανισμός επανορθωτικός, ο οποίος κάθε φορά που παραβιάζεται η αρχή της ισότητας, διότι το κράτος παρανομεί και υφίσταται την συνέπεια ένας ή μεμονωμένοι ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τότε παραβιάζεται η έννοια της αρχής της ισότητας και της δικαιοσύνης. Θα ήταν αδιανόητο να υφίστανται τις συνέπειες από την παρανομία του δημοσίου συγκεκριμένα άτομα εν ονόματι του κοινωνικού συνόλου. Άρα λοιπόν, πρώτη συνταγματική κατοχήρωση, εκείνη που απορρέει από τις συνταγματικές διατάξεις περί κράτους δικαίου και της επανορθωτικής δικαιοσύνης. Αλλά ήδη σας εισήγαγα και στη δεύτερη βάση, συνδέοντας το κράτος δικαίου με την έννοια της διανεμητικής δικαιοσύνης, της διορθωτικής δικαιοσύνης και κατ' επέκταση της αρχής της ισότητας. Γιατί, όπως σας είπα, αυτό το οποίο παραβιάζεται όταν έχουμε ζημία από παράνομες ενέργειες του δημοσίου εις βάρος συγκεκριμένων ιδιωτών, αυτό το οποίο παραβιάζεται είναι η αρχή της ισότητας. Και δίνει μια συγκεκριμένη μορφή της αρχής της ισότητας κατά το άρθρο 4, παράγραφος 5 του Συντάγματος, δηλαδή η ισότητα ενώπιον των δημοσίων βαρών. Θεμελιώδης διάταξη που υπάρχει, ξέρετε, από τα πρώτα προσωρινά συντάγματα, από το πρώτο προσωρινό σύνταγμα της Επιδαύρου, το 1822, η αρχή της ισότητας ενώπιον των δημοσίων βαρών, ότι όλοι συνεισφέρουν αδιακρίτως στα δημόσια βάρη και δεν επιτρέπεται κάποιοι να επιβαρύνονται περισσότερο από άλλους. Είναι η έννοια της αναλογικής δικαιοσύνης. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι είναι αδιανόητο να ανεχθούμε συμπεριφορές του κράτους που παραβιάζουν τα δικαιώματα ή τα ένομα συμφέροντα ιδιωτών και υφίστανται αυτοί μόνοι, φυσικά οι νομικά πρόσωπα, τις συνέπειες από την παράνομη δράση του δημοσίου, όταν η δράση του δημοσίου κατά ανάγκη υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, άρα δεν βλάπτει το σύνολο, ωφελεί το σύνολο, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση βλάπτει ορισμένο. Εδώ έχουμε μια σημαντική παραβίαση της αρχής της ισότητας. Παραβιάζεται η ισότητα ενώπιον των δημοσίων βαρών, γιατί μέσα από την παράνομη δράση που βλάπτει κάποιος, υφίστανται τη βλάβη εκείνοι τους οποίους στοχεύει η παρανομία, ενώ οι υπόλοιποι δεν έχουν την ίδια βλάβη, αντιθέτως απολαμβάνουν την κρατική δραστηριότητα. Βλέπουμε λοιπόν ότι σε αυτό το σημείο η δεύτερη συνταγματική βάση, το 4 παράγραφος 5 του Συντάγματος, συμπληρώνει την πρώτη. Αλλά υπάρχει και τρίτη συνταγματική βάση, αυτή τη φορά δικονομικού περιεχομένου. Ξαναγυρίζω πίσω απευθυνόμενος στους εξημών νομικούς για να θυμίσω την περίφημη διαμάχη στον χώρο του δικαίου που πολύ παλιά, και ρεπίτανε από την εποχή της ρεσεψιόν στον χώρο του γερμανικού δικαίου, τη διαμάχη δηλαδή ως προς το τι είναι εκείνο το οποίο πρέπει να διακρίνουμε ανάμεσα στο ουσιαστικό και το δικονομικό δίκαιο. Με απλές λέξεις, το ουσιαστικό δίκαιο υπάρχει χωρίς το δικονομικό? Αν κοιτάξουμε λίγο τη ρωμαϊκή παράδοση, γιατί από εκεί γεννήθηκε η νομική επιστήμη, το ξέρουμε όλοι, θα παρατηρήσουμε ότι δίχως την άκτιο, την οποία παρήχε ο πρέτορ μέσω των λέγκης ακτιώνες σε εκείνους που προσέφυγαν ενώπιον του, δεν υπήρχε δικαίωμα. Στην πραγματικότητα ήταν η άκτιο που δημιουργούσε το δικαίωμα.
Βεβαίως δεν είμαστε εκεί σήμερα. Αλλά ένα είναι βέβαιο. Χωρίς τη δυνατότητα πρόσβασης στη δικαστική αρχή, δεν είναι δυνατόν σε καμία περίπτωση να υπάρχει ικανοποίηση δικαιώματος. Αν δεν υπάρχει δυνατότητα να προσφύγει στο δικαστή και να ζητήσεις απόφαση, αποτελεσματική δικαστική προστασία, η οποία πρέπει να είναι άμεση, πρέπει να είναι, όπως είπα, αποτελεσματική και πρέπει να είναι και έγκαιρη. Τότε από εκεί πέρα τι νόημα έχει? Ποιος θα ήταν άλλος ο τρόπος παρά μόνο η δικαστική προστασία για να ικανοποιηθεί ένα τέτοιο δικαίωμα? Χωρίς το άρθρο 20 παράγραφος 2 λοιπόν, 20 παράγραφος 1 συγγνώμη, δηλαδή το αίτημα, το δικαίωμα αίτησης και παροχής δικαστικής προστασίας, δεν είναι δυνατόν να νοηθεί συνταγματική κατοχύρωση της αστικής ευθύνης του δημοσίου. Γιατί αν μέναμε στην ουσιαστική συνταγματική κατοχύρωση, κράτος δικαίου αρχή της ισότητας, χωρίς τη δικονομική, χωρίς την δυνατότητα του ιδιώτη να επικαλείται το Σύνταγμα για να προσφύγει δικαστικός, από εκεί και πέρα θα ήταν πραγματικά ατελέστατη η προστασία που θα είχε κάποιος από την κρατική παρανομία και την κρατική αυθαιρεσία. Άρα λοιπόν η τρίτη συνταγματική βάση είναι βάση δικονομική. Είναι εκείνη που παρέχει το 20 παράγραφος 1 του Συντάγματος, καθιερώνοντας το δικαίωμα αίτησης και παροχής δικαστικής προστασίας και που επιτρέπει στον βλαπτόμενο, διοικούμενο, επικαλούμενο το άρθρο 105 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα να προσφύγει στο οικείο δικαστήριο. Κάποτε ήταν τα πολιτικά δικαστήρια, όταν δεν υπήρχαν τα διοικητικά δικαστήρια, αργότερα ήταν τα διοικητικά δικαστήρια κατά αποκλειστικότητα. Μετά την τελευταία αναθεώρηση, είναι γνωστό ευτυχώς ότι έχει μπει η διάταξη εκείνη, η οποία επιτρέπει σχετικές διαφορές να κρίνονται ταυτοχρόνως και από τον διοικητικό δικαστή και από τον πολιτικό δικαστή. Η νομολογία άλλωστε έχει προχωρήσει. Τέλος, υπάρχει και η συνταγματική βάση του ευρωπαϊκού δικαίου. Γιατί τοποθετώ το ευρωπαϊκό δίκαιο στο πλαίσιο του Συντάγματος? Δεν κάνω ιεράρχηση μεταξύ Συντάγματος και ευρωπαϊκού δικαίου. Όπως ξέρετε, το ζήτημα αυτό παραμένει και σήμερα άλυτο. Θα έλεγα ότι είναι το δίλιον πρόβλημα της εποχής μας, περίπου ένα είδος τετραγωνισμού του κύκλου, το οποίο δεν λύνει τόσο δεν υπάρχει ένας κανόνας υπέρ της τυπικής ισχύως σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η έλλειψη ευρωπαϊκού συντάγματος μας αφήνει δυστυχώς κληρονομιά, αυτή τη σύγκρουση που τη βλέπουμε ιδίως σε επίπεδο ανωτάτων δικαστηρίων, και είναι οδυνηρή αυτή η σύγκρουση σήμερα. Όμως ένα είναι βέβαιο, ότι το ευρωπαϊκό δίκαιο, και αν το κοιτάξει κανείς στο άρθρο 28 του συντάγματος, αυτό είναι απολύτως σαφές, το ευρωπαϊκό δίκαιο υπερέχει σε κάθε περίπτωση του τυπικού νόμου. Άρα έχει υπέρτερη τυπική ισχύ του τυπικού νόμου. Εν πάση περιπτώσει, κατά τούτο λοιπόν, το ευρωπαϊκό δίκαιο παρέχει στο νόμο υπέρτερη τυπική ισχύ μέσω του συντάγματος του άρθρου 28 και κατά τούτο λοιπόν και το ευρωπαϊκό δίκαιο καθόμετρο προστατεύει τον θεσμό της αστικής ευθύνης του δημοσίου, δίνει τη δυνατότητα να πούμε ότι και αυτό εμέσως πλην σαφώς συνταγματικώς κατοχυρώνει τον θεσμό της αστικής ευθύνης του δημοσίου. Όχι στο ίδιο επίπεδο με το Σύνταγμα, αλλά κάτι εξοδότηση του Συντάγματος, εν πάση περιπτώσει σε επίπεδο υπέρτερης τυπικής ισχύως, δηλαδή μια γραμμή, ας το πω έτσι, κάτω από το Σύνταγμα, όπως είναι το ευρωπαϊκό δίκαιο, για εκείνους που θεωρούν ότι το Σύνταγμα υπερέχει του ευρωπαϊκού δικαίου. Πραγματικά το ευρωπαϊκό δίκαιο, με γενικές αρχές, πρώτα απ' όλα υπάρχει μια γενική διάταξη στο άρθρο 19 της Συνθήκης για τη Λειτουργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο κατοχυρώνει το δικαίωμα δικαστικής προστασίας για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, φυσικά οι νομικά πρόσωπα, και το κατοχυρώνει γιατί? Γιατί αν είχαν την δυνατότητα δικαστικής προστασίας είτε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια είτε στον εθνικό δικαστή, ο οποίος όμως δρά εδώ ως Ευρωπαίος δικαστής, γιατί δικάζει και ως Ευρωπαίος δικαστής, δεν μπορεί να εξασφαλιστεί η ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωμης Τάξης. Πρέπει να υπάρχει δικαστική κύρωση, για να το πω έτσι, για να εξασφαλίζεται η ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωμης Τάξης. Έτσι λοιπόν υπάρχει το άρθρο 19 και στη συνέχεια η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την υπόθεση κύριος Φράνκοβιτς, εδώ και κάμποσες δεκαετίες, είχε καθιερώσει στην αρχή ότι η αστική ευθύνη υπάρχει για τα κράτη-μέλη αν παραβιάζουν τα οργανά τους διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου. Δηλαδή, πώς βγάζουμε το συμπέρασμα της γενίκευσης αυτού που σας είπα? Μα όταν έρχεται και λέει αστική ευθύνη υπάρχει όταν παραβιάζονται διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου, είναι σαν να λέω ότι δεν μπορεί να κάνουμε διάκριση μεταξύ ευρωπαϊκού δικαίου και εθνικού δικαίου.
της ένομης τάξης εσωτερικής υπάρχει παραβίαση εδώ και όταν παραβιάζεται το ευρωπαϊκό δίκαιο στην ουσία. Αλλά λοιπόν και εδώ έρχεται η απόφαση Φράνκοβης και καθιερώνει η Γενική Αρχή ότι η αστική ευθύνη του δημοσίου έχει για λόγους ευρωπαϊκού δικαίου κατοχύρωση και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Την διατύπωση δε αυτή την επιβεβαίωσε πολύ πρόσφατα στην υπόθεση Κέμπλερ το 2017, η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν έχουμε τέσσερις συνταγματικές βάσεις πάνω στις οποίες εδράζεται όχι ρητός, αλλά εμέσως πλην σαφώς και η νομολογία του Συμβουλίου Επικρατείας πια γενικευμένα με κορυφαίες τελευταίες αποφάσεις το 2020, 2021 και 2022 ακόμα αναγνωρίζει. Όχι με την έννοια της τραπλής βάσης, σας είπα αυτή είναι σε αυτή τη μελέτη η οποία θα δοθεί μέσω των πρακτικών της Ακαδημίας Αθηνών στη δημοσιότητα. Αυτή η τραπλή βάση είναι κάπως πιο σύνθετη, αλλά θεωρώ ότι διευκολύνει πολύ περισσότερο το έργο του δικαστή. Αυτές λοιπόν οι απλές διατάξεις που ο Μπαλής, ο Τριανταφυλόπουλος και οι άλλοι από το 1946 έβαλαν στον αστικό κώδικα με τόση φρόνηση και τόσο κόπο, για να χρησιμοποιήσω τη φράση του Γιώργου Σεφέρη, αυτή η σοφή διατύπωση παραμένει σήμερα αναλύωτη χάρη σε αυτήν την τετραπλή συνταγματική βάση που δεν τη γνώριζαν αλλά την προϊονίζονταν, για να το πω έτσι, οι συντάκτες του αστικού κώδικα. Τη βάση του κράτους δικαίου μέσω της αρχής της επανορθωτικής δικαιοσύνης, της αρχής της ισότητας ενώπιον των δημόσιων βαρών κατά το άρθρο 4 παράγραφος 5 του συντάγματος, σε δικονομικό επίπεδο μέσω του άρθρου 20 παράγραφος 1 για το δικαίωμα αίτησης και παροχής, για το δικαίωμα αίτησης και παροχής δικαστικής προστασίας και βέβαια σε ευρωπαϊκό επίπεδο, άρα επίπεδο υπέρτερης τυπικής ισχύως από τον απλό νόμο, έχουμε τις διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου τόσο σε ό,τι αφορά την συνταγματική κατοχύρωση της δικαστικής προστασίας όσο και τη συνταγματική κατοχύρωση της αστικής ευθύνης του δημοσίου. Συνέπειες, όπως είπε ο κ. Δρεγκάκος, το έθος των γαλλικών που με κατατρέχει πάντοτε, δηλαδή ένα πλάνο σε δύο μέρη, όπως λέγαμε στη Γαλλία όταν σπουδάζαμε τα χρόνια εκείνα. Το δεύτερο μέρος θα είναι πολύ πιο σύντομος, για να μην σας κουράζω. Τι συνέπειες έχει αυτή η διατύπωση του συντάγματος που σας είπα, η έμεση της συνταγματικής κατοχύρωσης, πάνω στις διατάξεις, πώς ερμηνεύονται οι διατάξεις, αυτές οι σοφές διατάξεις του 1946, πώς μπορούν σήμερα να ερμηνευτούν μέσα από τη συνταγματική κατοχύρωση με τρόπο ώστε να αξιοποιήσει ο δικαστής κάθε πτυχή, κάθε ικμάδα, για να το πω έτσι, δυναμισμού, κανονιστικού δυναμισμού των διατάξεων του άρθρου 105. Σας είπα ότι οι προϋποθέσεις είναι 7, αλλά θα ξεκινήσω από κάτι άλλο. Και μόνο η συνταγματική κατοχύρωση σημαίνει τα εξής πρώτα από τα πράγματα. Δεν μπορεί ο νομοθέτης να καταργήσει το θεσμό της αστικής ευθύνης του δημοσίου, γιατί κάτι τέτοιο θα ήταν αντισυνταγματικό. Δεύτερον, δεν μπορεί να περιορίσει το θεσμό της αστικής ευθύνης, λέγοντας σε αυτή τη δραστηριότητα υπάρχει αστική ευθύνη, σε άλλη δραστηριότητα δεν υπάρχει. Θα υπάρξει όλοι. Τρίτον, θα υπάρχει αστική ευθύνη για κάθε μορφή παρανομίας. Δεν μπορεί να έρθει ο νομοθέτης και να προσδιορίσει μορφές παρανομίας οι οποίες εκφεύγουν της εφαρμογής του μηχανισμού της αστικής ευθύνης του δημοσίου. Επίσης, επειδή η αστική ευθύνη, όπως την είχαν διατυπώσει οι συντάκτες του αστικού κώδικα, και θα επανέλθω σε αυτό, είναι αντικειμενική, δεν εξαρτάται από πτέσμα οργάνου του δημοσίου, αλλά είναι αντικειμενική, είναι απλώς και μόνο η διαπίστωση παρανομίας, ούτε αυτός ο αντικειμενικός χαρακτήρας μπορεί να καταργηθεί. Δεν μπορεί να καταστεί δηλαδή κατά το ίδιο μας το Σύνταγμα υποκειμενική η αστική ευθύνη του δημοσίου, όπως συμβαίνει με βάση τις διατάξεις τουλάχιστον κατά κανόνα του άρθρου 914 του αστικού κώδικα. Και τέλος, δεν επιτρέπεται να μπουν δικονομικές προϋποθέσεις, είτε του παραδεκτού είτε του βασίμου, τόσο στενές ώστε να περιορίζουν την ικανοποίηση του δικαιώματος προς την κατεύθυνση της αστικής ευθύνης του δημοσίου. Όλα αυτά χάρη στη συνταγματική βάση. Ούτε κατάργηση, ούτε περιορισμός, είτε ουσιαστικός, είτε νομικός, είτε δικονομικός περιορισμός. Πώς μπορεί ο δικαστής να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια και αν τα έχει εξαντλήσει? Πολύ σύντομα σας λέω τα εξής. Πρώτη προϋπόθεση. Ναι, είναι η αλήθεια ότι η νομολογία καλύπτει σήμερα ευτυχώς κάθε μορφή της κρατικής δράσης. Δηλαδή, αστική ευθύνη προκύπτει
από κάθε πράξη, παράληψη και υλική ενέργεια ενός οργάνου του δημοσίου. Απλές υλικές ενέργειες καθημερινές, θα μου πείτε, έχει σημασία. Βεβαίως, γιατί η εξιμόνομική γνωρίζετε ότι όταν θέλουμε να ακυρώσουμε μια διοικητική πράξη που είναι παράνομη, αυτό με τις ακυρώσεις με προσφυγή μπορεί να γίνει μόνο για τις εκτελεστές, ατομικές, κανονιστικές, διοικητικές πράξεις. Δεν μπορεί να γίνει με τις υλικές ενέργειες. Αν δεν υπήρχε η αγωγή αποζημίωσης, ένα μεγάλο φάσμα παρανομιών της δραστηριότητας του δημοσίου θα έμενε στην πραγματικότητα ατιμόρυτο. Κάτι το οποίο έρχεται σε σαφή αντίθεση, όπως σας έλεγα πριν. Όπως επίσης, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι, το τονίζω, πράξεις παραλήψη υλικές ενέργειες γενικότερα. Δεύτερον, πράξεις παραλήψη υλικές ενέργειες όλων των οργάνων του δημοσίου, σε όποια εξουσία και ανήκουν. Εκτελεστική εξουσία, μα όλες ακριβώς, ακόμα και οι πράξεις κυβερνήσεως. Πάλι στους εξιμονομικούς θυμίζω. Πράξεις κυβερνήσεως δεν μπορεί να προσβληθούν ούτε με τις ακυρώσεις ούτε με προσφυγή. Είναι απαράδεκτη κατά αυτόν η προσφυγή για τις ακυρώσεις. Όμως, αγωγή αποζημίωσης μπορεί να υπάρξει. Θα μου πείτε, θα ευδοκιμήσει. Υπάρχει ένα σημαντικό εμπόδιο. Η διάταξη που δεν έχει τεθεί αποκλειστικώς για χάρη του δημοσίου συμφέροντος, όπως σας είπα πριν. Αλλά πάντως, παρόλα αυτά, ο δρόμος είναι ανοιχτός. Ενώ σε επίπεδο ακυρωτικό αυτός ο δρόμος δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν, όλες οι πράξεις του κράτους σε ό,τι αφορά την εκτελεστική εξουσία. Νομοθετική εξουσία, υπάρχει αστική ευθύνη από πράξεις νομοθετικής εξουσίας. Βεβαίως. Και δεν μιλώ για τις πράξεις διοίκησης της νομοθετικής εξουσίας, δηλαδή τις πράξεις διοίκησης της Βουλής καθημερινά. Μιλάω για τον νόμο. Ναι, και αστική ευθύνη μπορεί να υπάρξει από τον νόμο. Και ιδίως κατ' εξαίρεση όπου μπορεί να υπάρξει ακόμα και ατομικός νόμος. Το έχει δεχθεί η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και εκεί φαίνεται καθαρότερα η ανάγκη της δημιουργίας του θεσμού της αστικής ευθύνης. Πάνω στη βάση της συνταγματικής κατοχύρωσης και από νόμο μπορεί να υπάρξει αστική ευθύνη από αντισυνταγματικό νόμο. Γι' αυτό και μερικοί λένε, και αυτό είναι εσφαλμένο, ότι η αστική ευθύνη μπορεί να υπάρξει, λέει, και από νόμιμες πράξεις, εννοώντας τον νόμο που προβλέπει ορισμένα πράγματα. Μα αν ο νόμος προβλέπει πράγματα τα οποία είναι σε αντίθεση με την αρχή της ισότητας ενώπιον των δημοσίων βαρών, δεν από εκεί πέρα ο νόμος είναι αντισυνταγματικός. Επομένως, δεν νοείται αστική ευθύνη από νόμιμη δράση, όπως κάποιοι πιστεύουν. Όταν τίθεται σε εφαρμογή ο μηχανισμός αστικής ευθύνης, η δράση είναι μη νόμιμη εξ ορισμού. Άρα λοιπόν και από νομοθετικές πράξεις μπορεί να προκύψει αστική ευθύνη. Ο αντισυνταγματικός νόμος παράγει μέσω των πράξεων εφαρμογής του αντισυνταγματικού νόμου αστική ευθύνη, ενεργοποιεί το μηχανισμό του άρθρου 105 του εισαγωγικού νομαστικού κώδικα. Δικαιοσύνη. Όπου υπάρχει διοίκηση της δικαιοσύνης, διοικητικές πράξεις δηλαδή σε ό,τι αφορά τη διοίκηση των δικαστήριων, δεν τίθεται κανένα θέμα, εφαρμόζεται το 105. Άσκηση διοικητικού έργου, εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα. Χρόνια ολόκληρα υπήρχε η άποψη ότι αφού υπάρχει το άρθρο 99 του Συντάγματος, το οποίο καθορίζει την αγωγή κακοδικίας, μόνο που συντρέχει αγωγή κακοδικίας, δηλαδή σχεδόν ποτέ, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για ευθύνη. Η νομολογία εξελίχθηκε με μια πολύ σημαντική απόφαση. Την 1501 του 2014 ήρθε το Συμβούλιο Επικρατείας, πραγματικά μια εξαιρετική απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, και είπε ότι ναι, υπάρχει το 99, αλλά μπορεί ο νομοθέτης να προσδιορίσει αστική ευθύνη πέραν του άρθρου 99 της αγωγής κακοδικίας, υπό τον όρο ότι πρόκειται για πρόδειλο πτέσμα του δικαστή. Το πότε είναι πρόδειλο, αυτό κρίνεται κατά περίπτωση. Και μάλιστα είπε ότι μέχρι ότου βγει η νομοθετική διαρρύθμιση, ναι, μεν δεν εφαρμόζεται ευθέως το 105, αλλά κατά αναλογία μπορεί να εφαρμοστεί το 105 για πράξεις δικαστικές. Τολμηρή απόφαση. Πραγματικά τολμηρή για τα δεδομένα της εποχής. Μιλάμε πριν από 7 χρόνια. Δυστυχώς, πριν από λίγους μήνες, μια σειρά αποφάσεων της Ολομελίας, η 799-802 2021, ανέτρεψαν αυτή την προοδευτική νομολογία. Θεωρούν ότι μόνο αν ο νόμος έρθει και ρυθμίσει ρητός την αστική ευθύνη για πρόδειλο δικαστικό σφάλμα κατά την άσκηση δικαιοδοσίας μπορεί να υπάρξει αστική ευθύνη, όχι κατά ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 105. Είναι μια οπισθοχώρηση. Και ξέρετε γιατί αυτή η οπισθοχώρηση είναι κάπως οδυνηρή? Γιατί η ίδια η απόφαση, όταν πρόκειται για αποφάσεις δικαστικές που παραβιάζουν διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου, λέει: όπα, εκεί έχουμε αστική ευθύνη. Διότι αυτό το επιβάλλει το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Απόφαση Κέμπλερ. Πρόσφατη απόφαση. Και παρατηρήστε,
και απευθύνομαι στους εκπροσώπους της δικαιοσύνης που δικάζουν τέτοιες διαφορές. Είναι δυνατόν πραγματικά να υπάρχει ελληνική ένωμη τάξη δύο ταχυτήτων? Δηλαδή, όταν εφαρμόζει ευρωπαϊκό δίκαιο, η εκτελεστική εξουσία ή η νομοθετική εξουσία ως ευρωπαϊκό όργανο, εκεί υπάρχει αστική ευθύνη και για την περίπτωση των δικαστικών αποφάσεων κατά την άσκηση δικαιωτική λειτουργία, αλλά όχι όταν υπάρχει εφαρμογή του εθνικού δικαίου? Ήταν μια πράξη αμηχανίας που το λιγότερο τη θεωρώ άστοχη και υπάρχει καιρός να διορθωθεί. Πιστεύω δε ότι αφού και οι δύο αποφάσεις αυτές αφήνουν ανοιχτό το δρόμο της παρέμβασης του νομοθέτη, πρέπει ο νομοθέτης να παρέμβει το συντομότερο δυνατό για να λύξει αυτή η εκκρεμότητα. Τέλος, ως προς άλλες προϋποθέσεις, είχαμε πει ότι είναι πράξη παράληψη ηλική ενέργεια του, του οργάνου του δημοσίου. Κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας, θυμίζω, δημόσια εξουσία δεν είναι μόνο όταν το δημόσιο ασκεί προνόμια, αλλά και όταν το δημόσιο φέρει σε πέρας ιδιαίτερες υποχρεώσεις, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για την αρχή της ισότητας ενώπιον των δημοσίων βαρών. Και τέλος, υπάρχει και το μεγάλο ζήτημα της παρανομίας. Είπα πριν ότι πρέπει να είναι παράνομη η δράση του οργάνου του δημοσίου. Μόνο όταν είναι παράνομη η δράση, τότε παράγεται αστική ευθύνη. Όταν λέμε παράνομη, κυρίες και κύριοι, μιλούμε για κάθε μορφή παρανομίας. Είτε αυτή είναι αντισταγματικότητα, είτε αφορά την εξωτερική νομιμότητα μιας διοικητικής πράξης, είτε αφορά την εσωτερική νομιμότητα μιας διοικητικής πράξης. Όπως επίσης υπάρχει αστική ευθύνη ακόμα και από τον έλεγχο της υπέρβασης των ακραίων ορίων της διακριτικής ευκαιρίας. Πρόσφατες αποφάσεις, ιδίως του Συμβουλίου της Επικρατείας, της Ολομελίας του Συμβουλίου Επικρατείας, όταν έχουμε ζημία από την απραξία των αστυνομικών οργάνων κατά τη διάρκεια επεισοδίων, στην περίπτωση αυτή, επειδή θεωρούν καθ' υπέρβαση των ακραίων ορίων τα αστυνομικά όργανα ότι δεν πρέπει να ενεργήσουν, απαθώς συμπεριφέρονται και υφίσταται τη βλάβη κάποιος εν ονόματι μιας δράσης που αφορά το δημόσιο συμφέρον, που είναι η δημόσια τάξη, από εκεί πέρα υπάρχει αστική ευθύνη ακόμα και για υπέρβαση των ακραίων ορίων διακριτικής ευκαιρίας, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά τολμηρό. Και εδώ σας θυμίζω αυτό που είπα και πριν. Η αστική ευθύνη του δημοσίου είναι αντικειμενική. Δεν χρειάζεται πτέσμα του οργάνου που διέπραξε την παρανομία, δόλος ή αμέλεια. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά από το 1914, που εκεί η ευθύνη είναι υποκειμενική. Πρέπει να υπάρχει δόλος ή αμέλεια εκείνου που προκαλεί τη ζημία στον χώρο του αστικού δικαίου. Και είναι απόλυτα λογικό αυτό. Σκεφτείτε την οξυδέρκεια των συντακτών του αστικού κώδικα του 1906. Κανένας νόμος στην Ευρώπη, κανενός κράτος για αστική ευθύνη δεν είχε προβλέψει αντικειμενική αστική ευθύνη. Και γιατί την προέλεψαν αντικειμενική? Χωρίς να έχουν συνταγματικές διατάξεις. Γιατί και λογικά θεωρούσαν πώς να απαιτώ να υπάρχει πτέσμα και να προσθέτω το πτέσμα που, αν δεν προκύπτει, δηλαδή αν δεν είχε δόλο ή αμέλεια το όργανο, τότε από εκεί πέρα η παρανομία θα υπήρχε, αλλά από εκεί πέρα θα υφίστατο μόνο κάποιος τις συνέπειες. Όχι όλοι. Δηλαδή, μέσα από την ισότητα ενώπιον των δημοσίων βαρών που προϋπήρχε πάντοτε, δηλαδή, βγάζουν αυτή την αντικειμενική αστική ευθύνη του δημοσίου, που σήμερα έχει τεράστια σημασία, διότι προχωρώντας ο δικαστής, και εδώ είναι το πολύ σημαντικό, φάνηκε τον τελευταίο καιρό με τα θέματα των εμβολιασμών, με τα θέματα του ζητήματος των παράτυπων μεταναστών, ήρθε η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και θεώρησε ότι εν ονόματι της αντικειμενικής αστικής ευθύνης υπάρχει αστική ευθύνη του κράτους και όταν η παρανομία συνίσταται σε διακινδύνευση, όταν το κράτος δεν απέτρεψε τον κίνδυνο ενώ θα μπορούσε να τον αποτρέψει. Σκεφτείτε στην εποχή μας που λόγω της τεχνολογίας το κράτος προσφέρει πολλές φορές αυτό που θα αποκαλούσαμε κινδυνόδη δράση, που υπάρχουν διατάξεις περί διακινδύνευσης. Αυτό το πράγμα καταλαβαίνετε ότι μέσα από την διακινδύνευση θα μπορούσε να δημιουργήσει τεράστια προβλήματα αν αυτός ο τομέας έμενε εκτός. Θα μου πείτε που είναι παρανομία στη διακινδύνευση. Μα όταν αναλαμβάνει μια δράση διακινδύνευση του κράτους, αναλαμβάνει και την υποχρέωση της μη επέλευσης του κινδύνου. Αν επέλθει ο κίνδυνος από μια δράση που τίνει προς την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, δεν μπορεί την ευθύνη να τη φέρει μονάχα ένα ορισμένο σύνολο πολιτών και όχι το κοινωνικό σύνολο. Είναι απόλυτα λογική και συνεπής με την έννοια της συνταγματικής κατοχήρωσης αστικής ευθύνης του δημοσίου. Τέλος, πρέπει να υπάρχει αιτιώδης σύνδεσμος. Ο αιτιώδης σύνδεσμος πρέπει να υπάρχει μεταξύ της παρανομίας και της ζημίας, να υπάρχει ζημία. Και επίσης, ο αιτιώδης σύνδεσμος, το τονίζω, μεταξύ παρανομίας και ζημίας, διακόπτεται μόνο σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, στενώς νοουμένης ανωτέρας βίας.
Και βεβαίως, εφόσον δεν συντρέχει, συντρέχουν πτέσμα. Η ζημία καλύπτει το σύνολο της κάθε μορφής ζημίας, που είναι, όπως είναι γνωστό, είτε η θητική ζημία, είτε η ευθύνη από τις διαπραγματεύσεις, είτε η αποθητική ζημία, είτε η ζημία η οποία σχετίζεται με την προσβολή της προσωπικότητας. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις, σύμφωνα με το 105, που με βάση το Σύνταγμα μπορούσαν να φτάσουν μέχρι τα ακραία τους όρια και να είναι πλήρης η προστασία. Σας είπα ορισμένα κενά που αντιμετωπίζει η νομολογία μας. Σας επαναλαμβάνω επίσης ότι υπάρχουν και ορισμένα κενά και απευθύνομαι στους λειτουργούς του Συμβουλίου της Επικρατείας που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της μνημονιακής περίοδου και μιλάω για τις διατάξεις που το ίδιο το Συμβούλιο Επικρατείας εισηγήθηκε η διοικητική ονομέλεια και κατέληξαν στο νόμο 3.900 του 2010. Ο νόμος αυτός δυστυχώς κατήργησε ένα πραγματικό κόσμο, την κορονίδα της διοικητικής δικαιοσύνης που είναι το ανακριτικό της σύστημα. Το ανακριτικό σύστημα που σημαίνει ότι ο δικαστής αυτοεπαγγέλτος ελέγχει την παρανομία. Μην περιμένει από τον δικηγόρο να του πει τι είναι. Αυτός είναι ο ρόλος της αντικειμενικής αστικής του ανακριτικού συστήματος. Εκεί προσέθεσαν λοιπόν και ορισμένες προϋποθέσεις που αφορούν και την αστική ευθύνη, οι οποίες αφού καταργήθηκε ο θεσμός του ανακριτικού συστήματος, προσέθεσαν και ορισμένες προϋποθέσεις που είναι αδιανόητες για μένα. Και αποτελούν τροχοπέδι για την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος και βεβαίως την υπεράσπιση των διαδίκων. Στο άρθρο 12 του 3.900, στην παράγραφο 1, ορίζεται ότι ο δικηγόρος, το δικόγραφο, όταν κάνει παραδείγματος χάρη αστική ευθύνη και κάνει έφεση ή ανέρεση κατά πρωτόδικης απόφασης ή δευτεροβάθμιας απόφασης, ο δικηγόρος πρέπει στο εισαγωγικό δικογράφο, δεν επιτρέπεται και μετά, από την αρχή δηλαδή, πρέπει να αποδεικνύει είτε ότι δεν υπάρχει νομολογία του Συμβουλίου Επικρατείας, είτε ότι η απόφαση που προσβάλλει ο ίδιος παραβιάζει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ή άλλων τα του δικαστήριου, ότι υπάρχει προηγουμένως αντίθετη ανέκλητη απόφαση διοικητικού δικαστηρίου. Ποιος δικηγόρος μπορεί να την κάνει, ξέρετε, ασφαλώς αυτή την έρευνα? Δικηγορώντας, πάντοτε πρόλαβα να δικηγορήσω και μέσα από αυτή τη διάταξη, αισθανόμουν μια αγωνία ιονή μεταφυσική. Μήπως μου απορριφθεί το δικόγραφο, όπως απορρίφθηκε σε πολλές περιπτώσεις άλλων. Κανένας δικηγόρος δεν μπορεί να μπει στο μυαλό του δικαστή και να κρίνει αν υπάρχει νομολογία. Είναι δυνατόν στην εποχή μας να υπάρχουν τέτοιες προϋποθέσεις του παραδεκτού? Και όμως κρίθηκε συνταγματική αυτή η προϋπόθεση. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα τεράστιο πεδίο, κυρίες και κύριοι. Μέσα από τις συνταγματικές διατάξεις που εμέσως κατοχυρώνουν τον μηχανισμό της αστικής ευθύνης, υπάρχει ένα τεράστιο πεδίο για να διευκολυνθεί η ενεργοποίηση του μηχανισμού της αστικής ευθύνης του δημοσίου. Ως τώρα σε αρκετά πεδία η νομολογία δεν είναι τόσο, αν θέλετε, τολμηρή. Πιστεύω, και αυτός είναι ο επιλογός μου, ότι πρέπει τα δικαστήρια να προχωρήσουν, να τολμήσουν. Δεν υπάρχει περίπτωση και δεν υπάρχει αυτός ο φόβος ότι τάχατες μέσα από αυτή τη διεύνηση θα γίνει μια άξιο ποπουλάρης, δηλαδή μια μορφή λαϊκής αγωγής που θα δικαιολογεί οποιαδήποτε αποζημίωση. Δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση και για λόγους συνταγματικούς και για λόγους ιδιομορφίας του άρθρου 105 του εισαγωγικού νόμου του αστικού κώδικα. Ο δικαστής, όταν έχει το 105 και τη συνταγματική του κατοχήρωση, πρέπει in dubio να λειτουργεί υπέρ του διοικουμένου, του πολίτη, αν θέλετε, ο οποίος υφίσταται την κρατική αυθαιρεσία. In dubio pro libertate, για να χρησιμοποιήσω λοιπόν το νομικό όρο. Και σε μερικούς που θεωρούν, έχει τεθεί πολλές φορές, ιδίως από πλευράς κρατικών λειτουργών, ότι ξέρετε, μα εδώ τα δημοσιονομικά του κράτους δεν αντέχουν. Η απάντησή μου είναι η εξής. Δυστυχώς, κατά τη διάρκεια της μνημονιακής περίοδου, που την είχα ζήσει ως βουλευτής, ο κύριος Παπαδήμος την έζησε ως πρωθυπουργός, συνυπήρξαμε εκείνος πρωθυπουργός, εγώ βουλευτής της συμπολίτευσης την εποχή εκείνη, ζήσαμε εκείνη την περίοδο που για λόγους ανάγκης, επειδή μας επευλήθησαν αυτοί οι όροι και ιδίως η επίτευξη δημοσιονομικών στόχων, αναγκάστηκε το Συμβούλιο Επικρατείας εν ολομελία, ιδίως η 668 του 2012, η απόφαση της ολομελίας του Συμβουλίου Επικρατείας, να θεωρήσει και δημοσιονομικούς στόχους ως στόχους δημόσιου συμφέροντος. Κακώς. Το δημοσιονομικό συμφέρον, δηλαδή το ταμιακό συμφέρον δημοσίου, δεν μπορεί να είναι ποτέ δημόσιο συμφέρον. Δημόσιο συμφέρον είναι εκείνο που εξειδικεύεται και μέσω των χρημάτων που εξοικονομεί το δημόσιο θεραπεύει συγκεκριμένους σκοπούς. Όχι η εκταμίευση χρημάτων,
και η εξέβρεση πόρων δεν αποτελεί μορφή δημόσιου συμφέροντος, είναι κοντραντίκτο, είναι αντιέκτο αυτό το πράγμα. Λέω λοιπόν πολύ απλά, πρέπει να γυρίσουμε πίσω σε ένα είδος δημοσιονομικής και νομικής ομαλότητας, πρέπει οπωσδήποτε να μην κρίνουμε κάθε φορά που έχουμε την απονομή δικαιοσύνη σε επίπεδο αστικής ευθύνης του δημοσίου, ότι τάχα τα δημοσιονομικά του κράτους δεν αντέχουν. Τι δεν αντέχουν? Όταν κάνουμε, κυρίες και κύριοι, σύγκριση ανάμεσα στις οικονομικές αντοχές του κράτους και στην επικράτηση της δικαιοσύνης και του κράτους δικαίου, τότε ήδη έχουμε πάψει να πιστεύουμε στην έννοια της δημοκρατίας και στην έννοια της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Τότε κυριαρχεί το οικονομικό επί του θεσμικού. Υπάρχει μια παράξενη επικυριαρχία του οικονομικού επί του θεσμικού, η οποία δεν συμβιβάζεται με την αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Και αυτό πρέπει να το αποφύγουμε πάση δυνάμει, πάντοτε με τις ασφαλιστικές δικλείδες του ότι δεν είναι ποτέ μια άξιο ποπουλάρης η αγωγή αποζημίωσης και δεν μπορεί να θεραπεύει κάθε μορφή αποζημίωσης, οποιαδήποτε μορφή αποζημίωσης. Αλλά εκείνη που το αίσθημα δικαιοσύνης του δικαστή επιβάλλει θα γίνεται δεκτή και δεν μπορεί να υπάρχει το αντίβαρο, φαινομενικό, φαντασιακό, ας το πω έτσι, αντίβαρο της δημοσιονομικής διακινδύνευσης. Τελειώνω όπως ξεκίνησα. Παίρνω σαν φράση δύο ασπαράγματα του Ηράκλειτου. Σας είπα στην αρχή ότι στόχος μου όταν ήρθα εδώ για να ανταποδώσω αυτή την τιμή είναι να έχω πάντοτε συνέστηση των ατελειών μου και της ανάγκης να βρίσκω αυτά τα κενά. Να βρίσκω αυτά τα κενά και όσο γίνεται να τα καλύπτω. Ξέρω ότι αυτό είναι ένα οριακό μέγεθος. Δεν θα καλυφθούν ποτέ. Αλλά αυτός είναι ο ρόλος ενός ακαδημαϊκού. Εγώ πιστεύω ενός μέλους ιουδήποτε ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, ιδίως όμως της Ακαδημίας Αθηνών, που είναι το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα πλήρως αυτοδιοικούμενο. Γι' αυτό κρατάω από τον Ηράκλειτο αυτό το πρώτο πρόταγμα, να το πω αυτή. Αυτό το γνώθης αυτόν, αλλά κατά τον Ηράκλειτο. Το ευηζησάμιν εμεοητών. Και πάλι από τον Ηράκλειτο, και αυτή τη φορά απευθύνουμε στο δημόσιο λόγο που πρέπει να έχει η Ακαδημία. Σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς. Ξανά από τον Ηράκλειτο θα πω ότι τούτες τις ώρες που χυμάζεται σε διεθνές επίπεδο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον τόπο μας, γενικότερα το επίπεδο της δημοκρατίας, οι δημοκρατικοί θεσμοί, και δεν καταλογίζω ευθύνη σε κανένα και δεν υπονοώ απολύτως τίποτε. Αποτυπώνω μια πραγματικότητα. Χρειάζεται να θυμηθούμε και πάλι τον Ηράκλειτο. Μάχεστε χρή των Δήμων υπέρ του νόμου όκος περτύχιος. Όπου μιλάμε για νόμο, ας βάλουμε το Σύνταγμα. Είναι ανάγκη να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία. Τον άνθρωπο, τη δικαιοσύνη, την κοινωνική δικαιοσύνη. Και αυτό χρειάζεται τόλμη, κυρίες και κύριοι. Και η Ακαδημία, από την ιστορία της, πρέπει να έχει αυτή την τόλμη και από την αποστολή της. Να θυμάται ότι ανάμεσα στα υπόλοιπα που θα μπορούσαν να αποτελούν θηρεό, ας το πω έτσι, γι' αυτό το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, είναι και η περίφημη φράση μέσα από το στίχο του Κάλβου από την Οδή Σάμων. Θέλει αρετήν και τόλμη η ελευθερία. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε συνάδελφε, σας ευχαριστούμε και καλώς ορίσατε. Λύεται η συνεδρία.